Μαρία Καλουδιώτη μαζί μας, υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Λοιπόν, άρτια φιχτήσα από άρτια φιχτήσα από τη Βιάνο με 34 βαθμούς και εμείς δεν πρέπει να περπατάμε. Σαν τα κοτόπουλα. Εγώ νόμιζα κατευθείαν με φόρα από την πλατεία του Αγίου Τίτου. Όχι. Μετά τον Άγιο Τίτου πήγαμε όλοι και ηρεμήσαμε και ο Στέφανος και εμείς. Γιατί ήμασταν όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι, ούτε για φαγητό δεν βγήκαμε όλοι μαζί. Νομίζω ότι ήταν καλά. Μία μέρα εργάσιμη. Ο κόσμος ήταν αρκετός κατά την άποψή μου στην πλατεία. Θα μπορούσε να είναι περισσότερος αν ήταν μία εργάσιμη μέρα. Όμως ο προγραμματισμός τον έβγαλε Τρίτη. Συνήθως ο κόσμος έχει μάθει να είναι οι καταληκτικές ομιλίες εδώ και το προγραμματίζει διαφορετικά. Την έχει καθιερώσει, αρχίζει και την καθιερώνει την πλατεία Αγίου Τίτου ο πρόεδρος. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη από την πλατεία Ελευθερίας, γιατί είναι αχανής. Καλά, τώρα είναι και υποκατασκευή. Αλλά ο Άγιος Τίτος προσδίδει μεγάλη ομορφιά στα τηλεοπτικά πλάνα, κατ' εμέ. Όλα μετράνε. Όλα μετράνε. Ναι. Βγαίνεις πως βγαίνει το καλλιτεχνικό από μέσα. Βγαίνει. Μου άρεσε δηλαδή, έτσι που το είδα με τα καλλιτεχνικά, μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, φτάνουμε πια στο τέλος της προεκλογικής περίοδου. Ευτυχώς. Σωστό. Ευτυχώς για μας, γιατί εγώ τουλάχιστον που το πήρα έτσι με πόνο καρδιάς και σας είχα δηλώσει ότι θα λιώσω τα παπούτσια μου, το έπραξα, δεν έχω αφήσει γωνιά που να μπορώ να πάω, γιατί οικονομικά δεν μπορώ να φτάσω παντός όλη την Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που δεν χρωστάει και δεν και δίνει και χρήματα στους υποψηφίους του, για να το ξέρει ο κόσμος. Α, δηλαδή δεν έχετε πάρει κάτι σε επιχορήγηση? Όχι, δίνει σε επίπεδο νομαρχιακής για τις κεντρικές εκδηλώσεις, αλλά όχι στους υποψηφίους. Νομίζω ότι το έχουμε φέρει πολύ καλά. Έτσι που να μην χρωστάμε, να είμαστε ένα κόμμα το οποίο είμαστε υγιέστατο. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε τις κεφαλής τους, τα μαλλιά. Ας το ελέγξουν άλλοι αυτό το πράγμα. Εμείς δεν χρωστάμε φράγκο σε κανέναν, γι' αυτό και λέει ο Στέφανος. Δεν με κρατάτε, δεν μας κρατάτε. Α, τώρα μας πάτε τώρα και στο πόθεν έσχεστο. Μία και όσο. Θεωρώ λοιπόν ότι η δήλωση, για να πάρουμε και να πούμε στους ανθρώπους, είμαι κι εγώ υπόλογη για πόθεν έσχεστο. Κάθε χρόνο κάνω πόθεν έσχεστο, γιατί είμαι σε διάφορες επιτροπές. Μέχρι πρώτη ήμουνα στην ΑΕΟΤΑ του Ηρακλείου ΑΕΟΤΑ. Και έπρεπε να κάνω. Τώρα είμαι και στην Ομοσπονδία του Βόλου που θα πρέπει να ξανακάνω. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι το πόθεν έσχες είναι με βάση τη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, γιατί ακούω του κόσμου τις μπούρδες τις τελευταίες μέρες. Ναι. Το προηγούμενο έτος, ο Κασελάκης που ήταν εδώ στην Ελλάδα? Όχι. Όχι. Τον εγκαλούν λοιπόν και του λένε να κάνει πόθεν έσχες για το 23. Που δεν υπάρχει τέτοια πλατφόρμα για το 23. Εγώ δηλαδή θα κάνω για το 22. Και τι αφορά, σε τι πράγμα αφορά το πόθεν έσχες? Αν διασπαθίζεται δημόσιο χρήμα. Δηλαδή, εγώ που ασχολούμαι με την Ομοσπονδία του Βόλου, αν τα έχω μασίσει από την Ομοσπονδία του Βόλου, αν έχω πάρει χρήματα από την ΑΕΟΤΑ, είχε καμία σχέση ο Κασελάκης με το δημόσιο? Δηλαδή, μερικές ώρες τρελαίνομαι. Ωραία. Ο άνθρωπος δέχτηκε να βγάλει και το πόθεν και το έσχες του στην Αμερική που ήταν το μισό χρόνο του 23. Για το 23 ολόκληρο δεν έχει ανοίξει καν η πλατφόρμα. Έχουν φλωμώσει τον κόσμο στο ψέμα, τον έχουν τρελάνει και εγκαλούν έναν άνθρωπο ο οποίος επιχειρούσε στην Αμερική να φέρει το πόθεν έσχεση του 23. Όταν θα έρθει η ώρα θα κάνει και το 23 και όταν θα έρθει η ώρα θα κάνει και το 24. Αν είμαστε πρώτο Θεός γεροί και δυνατοί σε αυτή τη χώρα, έτσι πάει. Και ο Μητσοτάκης έχει κάνει το πόθεν έσχεση του 23. Δηλαδή ακούμε πολλές παλαβομάρες το τελευταίο διάστημα. Ο κόσμος ακούει κάτι, το αναμασά, το αναπαράγει και πάει παρακάτω χωρίς να σκέφτεται, γιατί αυτό κάνει άρα παγάνα. Πολύ φασαρία για το τίποτα. Πολύ φασαρία για το τίποτα. Ναι. Για το τίποτα, ειλικρινά. Και με τα τούτα και με τα κίνα, κυρία Καλουδιώτη, και μιλώντας για τα ποθένες και τα ποθένες. Μα είναι επίτηδες όλο το, το πράγμα. Δεν μιλάμε για το τι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Α, μπράβο. Διότι θα πάμε. Άκουγα προηγουμένως και τον κύριο Τσουκαλά. Ναι. Τι θέλει να μας πει ο κύριος Τσουκαλάς, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο. Για την Κρήτη μόνο. Αυτό που είπε για την Κρήτη. Εγώ είπα κάπου το πρωί το εξής. Η Νέα Δημοκρατία τους θεωρούσε αντιπάλους τους κριτικούς και δεν έκανε τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ τους θεωρούσε δεδομένους και δεν έκανε τίποτα. Να τα καταλάβει αυτά ο ελληνικός λαός της Κρήτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 4 χρόνια, έκανε 2-3 πραγματάκια τα οποία ήταν σημαντικά. Δεν μπόρεσε να κάνει παραπάνω γιατί είχε το πιστόλι στον κρόταφο. Πρώτον, τέλειωσε τον έρμο το δρόμο της Μεσαράς. Σωστό. Δεύτερον. Ο οποίος έπεσε όμως. Δεν έπεσε όμως το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσε το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Να τα λέμε αυτά. Γιατί ξέρουμε και πώς γίνονται οι κατασκευές.
ολοκλήρωσε τον ΒΟΑΚ προς τη Χερσόνησο, ένα κομμάτι που ήταν μικρό, έβαλε μπροστά τα σχέδια για τον μεγάλο ΒΟΑΚ και υπήρξαν ορισμένα ζητήματα και προχώρησαν για μικρότερα φράγματα. Σήμερα το πρωί ήμουν στη Βιάνο. Μιλούσα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και κάποιους αντιδημάρχους εκεί, γιατί ο δήμαρχος έλειπε, για τους ορεινούς δήμους. Αυτό που μου είπαν οι άνθρωποι είναι ότι είναι όριμη μελέτη για το φράγμα τους και εδώ και 4 χρόνια δεν χρηματοδοτείται. Για το φράγμα μυρών, λέτε. Ναι. Ναι. Όριμη. Και δεν χρηματοδοτείται. Το μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη σε λίγα χρόνια θα είναι το νερό. Βέβαια. Θα σκοτωθούμε για το νερό. Πήγα στη Μεσαρά για το φράγμα Φανερωμένης. Τι γίνεται. Αυτά θα πρέπει να καταλάβει ο κρητικός λαός και να πάει στην κάλπη. Το φράγμα Φανερωμένης, κυρία Καλουδιώτη, θα σας πούν τώρα από την Δημοκρατία ότι βρήκανε το δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για να προχωρήσει ο Πλατής Ποτάμος που θα εμπλουτίσει το φράγμα Φανερωμένης. Ξέρω, είναι σαν αυτά τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, απεντάσσονται και μετά ξανά όταν έρχονται εκλογές επανεντάσσονται. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Κάνουν λίγο βόλτα δηλαδή. Από τον αθλητικό χώρο πάνε, έρχονται από υπουργούς. Έχουμε υποπτίες, έχουμε επιτροπίες. Πρώτη φορά ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μπει σε επιτροπία για να δουν τι γίνεται εκεί μέρα και πού πάνε τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν τα είχαμε αυτά. Τι θέλω να πω. Μεθαύριο πάμε στις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι υπηρετώ ένα έντιμο κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο τουλάχιστον δεν μπορεί να το προσάψει κανείς ότι έκλεψε. Τουλάχιστον δεν μπορεί να το προσάψει κανείς ότι χρωστάει. Τουλάχιστον δεν μπορεί να του προσάψει ότι εδώ οι άνθρωποι που είναι δεν παλεύουν για την καθημερινότητά του. Ή ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, εγώ τουλάχιστον, είναι μέσα, δεν είναι και στην καθημερινότητά του δίπλα του. Δηλαδή δεν είμαι ένα άνθρωπος που είμαι το ούφο που εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή ξαφνικά και θα ξεχάσει τον κόσμο και δεν θα είναι πουθενά. Τα μηνύματα που λαμβάνω από πρώην μαθητές μου, γονείς μαθητών μου, είναι ότι δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρία Καλουδιώτη θα σας ψηφίσω, γιατί ξέρω τη δράση σας, ξέρω πώς λειτουργείτε, ξέρω ποιο είναι το καλό που θέλετε και γιατί παλεύετε. Ένα βιντεάκι έφτιαξα και είπα δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Ξέρω την παιδεία, τον αθλητισμό, λίγο τα ζώα, αυτά. Δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Και θα παλέψω ίσως... βέβαια εννοείται για τα δικαιώματα έτσι, των ανθρώπων που είναι εγγενές, βγαίνει από μέσα με αυτό. Ίσως αναγνωρίζουν και ότι εσείς έχετε κάνει εμπράκτος αγώνα σε κάποια πράγματα. Αυτό είναι η πολιτική, παιδιά, το εμπράκτος. Και θα, θα αναφέρω κάτι αυτό συγκεκριμένο, λείπει. Την παραίτησή σας από το καλλιτεχνικό σχολείο. Έτσι, δηλαδή, ήταν, ναι, μπράβο, ήταν πραγματικά κάτι εμπράκτο. Επί Υπουργείας Μητσοτάκη. Ναι. Επί Υπουργείας Μητσοτάκη να υπενθυμίσω σε όλον τον εκπαιδευτικό χώρο ότι εγώ παραιτήθηκα γιατί μου ήρθε εντέλεστε μέχρι το μεσημέρι να δώσω το 25% των συναδέλφων μου οι οποίοι θα απολύονταν γιατί δεν θα συγκέντρωναν τον απαιτούμενο βαθμό που θα έβαζε η διοίκηση, εγώ δηλαδή, για τους συναδέλφους. Και είπα δεν μπορώ να βάψω εγώ τα χέρια μου με αίμα, ελάτε να το κάνετε εσείς. Γεια σας. Όταν φτάνει δηλαδή ο κόμπος στο χτένι πρέπει να ξέρουμε και πότε παρετούμαστε. Αυτό το υπενθυμίζω όποτε μπορώ. Ευχαριστώ. Δεν θα το έλεγα σήμερα, αλλά νομίζω ότι εντάξει, ο κόσμος ξέρει πού φτάνεις. Ποια είναι τα όρια σου, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε κόκκινες γραμμές για να θυμηθώ τα τουρκικά, για να θυμηθώ διάφορα πράγματα. Είμαστε όλο στο yes. Yes, yes. Εγώ δεν είμαι. Νόμιζα τίποτα. Θα λέγατε τώρα, κυρία Καλουδιώτη, να θυμηθώ την Νατάσα Θεοδωρίδου που είπατε για τις κόκκινες γραμμές. Αλλά... Εκεί θα πάμε στα μπουζούκια μετά. Ωραία, ένα λεπτό τώρα. Ένα λεπτό. Γιατί εμείς πρέπει να πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά δεν θα μου φύγετε. Εντάξει. Γιατί εγώ ήμουνα μαθήτριά σας. Και εγώ ήμουνα. Ναι. Και τη φωνή σας την αναγνωρίζουμε από χιλιόμετρα. Ναι. Και χτες σε ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε. Και τι φωνή. Και τι φωνή. Λοιπόν. Σας χρεώθηκε μια φράση, αλλά δεν θα μας πείτε τώρα αν είναι δική σας. Εμείς ξέρουμε, γιατί τη φωνή σας την αναγνωρίζουμε από χιλιόμετρα. Δώστε μας τη δυνατότητα να πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα, μέρος τρίτο. Τα λέγαμε και τώρα στο διάλειμμα. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας με τη Μαρία Καλουδιώτη. Νομίζω έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Λοιπόν, χθες στην προεκλογική συγκέντρωση, σε αυτή τη συνάντηση θα πω εγώ, γιατί πιο πολύ συνάντηση ήταν παρά... Ήταν κουβέντα περισσότερο. Μπράβο, ναι, συγκέντρωση. Ακούστηκε κάποια στιγμή από κάπου μια ατάκα σχετικά με τη φέτα. Ένα τενεκέ φέτα κτλ. Να στείλουν στο Μετσοτάκι, μια κυρία πίσω μου το φώναξε. Α, γιατί στα είδα εγώ σε διάφορα site, το έχουν χρεώσει τη Μαρία Καλουδιώτη. Βεβαίως παίζει και ένα απόσπασμα, να ξέρετε, κυρία Καλουδιώτη, στα social media, κυρίως στο Twitter το είδα.
παίζει ένα απόσπασμα και λένε μάλλον είναι η κυρία Καλουδιώτη επειδή φαίνεστε στα πλάνα. Βεβαίως εμείς τα ακούσαμε και επειδή όπως σας είπα την είναι φωνή, ξέρουμε, παιδιά, ναι. Δεν έχει καμία σχέση. Άρα δεν είσαι. Είμαι λιγάκι τρολάκι για να το πούμε λέει στον κόσμο. Το έλεγα, έκανα ένα τρόλ τις προάλλες που είχε πει για την Μπουμπουλίνα. Τζαβέλενα. Τζαβέλενα. Και μισή με λέγανε Μπουμπουλίνα, ναι. Η άλλη Τζαβέλενα. Και λέω ρε παιδιά, και είχε πει ο Ράμα ότι η Μπουμπουλίνα διεκδικεί η Αλβανία την. Ναι. Αφού λέω διεκδικούν τέτοια ονόματα, να ψαχτώ μήπως έχω κανένα κονέ συγγενικό με την Ντούα Λίπα τουλάχιστον. Με την Ντούα Λίπα θέλεις. Πώς μας πήγε από το 1921 στην Ντούα Λίπα. Όχι, όχι, πάντως για τη φέτα δεν μίλησα εγώ. Μια κυρία πίσω μου. Οπότε ο κόσμος τα χρεώνει, ό,τι ακούγεται τώρα το χρεώνει. Ναι, επειδή κάνουν πλακίτσα πολλές φορές, ναι. Ναι, αλλά αυτό όμως τι δείχνει και αυτό το δημοσίευμα που είπες Μέρη, ότι η κυρία Καλουδιώτη έχει κάνει κλικ στα μέσα, ασχολούνται μαζί. Στα κεντρικά μέσα, μάλιστα. Εγώ δεν θέλω να ασχολούνται αρνητικά μαζί μου. Δηλαδή θα με πείραζε πάρα πολύ, άλλο το χιούμορ, είναι εξαιρετικό στη ζωή μας και άλλο το αρνητικό, σχόλιο θα με πείραζε. Αλλά αν και λαμβάνω στο Twitter διάφορα, δηλαδή όταν γράφεις και βγάζω το βιντεάκι μου και βλέπω κακεντρεχή σχόλια από κάτω, γελάω βέβαια, αλλά εντάξει. Απαντά, είναι ελάχιστα γιατί τα πιο πολλά είναι πολύ καλά. Mm-hmm. Είναι πολύ καλά. Ναι, έχω κάνει ένα γκέλ με το συνέδριο. Είχα κάνει ένα μεγαλύτερο γκέλ με την παρέτηση, το θυμόσαστε το 14. Λέω, μα δεν είχα και τότε TikTok, ρε παιδί μου. Τότε θα γινόμουν viral, πραγματικά. ναι, εντάξει. Είναι όμως πράγματα τα οποία είναι θετικά. Και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο γκέλ το έχω κάνει μέσα από την δράση μου στο καλλιτεχνικό σχολείο και εγγέννητα σχολεία, έκτο λύκειο κλπ. Εντάξει, και στον αθλητισμό. Στον αθλητισμό, όχι μόνο, ναι. Στον εκπαιδευτικό τον αθλητισμό χώρο. Δεν το κάνω εγώ. Εγώ προείσταμαι το αθλητισμό. Το κάνουν οι αθλητές μου, οι αθλητρίες μου. Σωστό. Λοιπόν, όμως αυτά τα δύο πεδία, δηλαδή και ο αθλητισμός και η παιδεία, βεβαίως και η υγεία από κοντά, αλλά και η καθημερινότητά μας, είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες και μη σας πω και όλους τους Ευρωπαίους, γιατί μέσα σ' άκρες έχουμε τα ίδια προβλήματα όλοι. Τώρα, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως είναι σήμερα, μπορεί να έχει απαντήσεις για αυτά μας τα προβλήματα? Θα έπρεπε να είναι εκ των ούκων άνευ. Επισκέφτηκα το σχολείο μου προεκλογικά και μου ζήτησαν να τους πάω τον Κασελάκη. Γιατί έχει τον τρόπο να αναδείξει, το έβγαλα κιόλας, τα προβλήματα των σχολείων. Τι ζητάνε οι μαθητές? Δύο πράγματα. Καθηγητές στην ώρα τους και σχολεία ευρωπαϊκά. Και ήδη μου έλεγαν ότι δεν θα βλέπατε ποτέ καταλήψεις αν ήταν όλα αυτά λυμένα. Εξαιρετικό, ε. Αυτό ποιος δεν το επιτρέπει? Η Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρώπη. Γιατί η Ελλάδα είναι ο επέτης της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη είναι ο κολαούζος της Αμερικής και πάει λέγοντας η δουλειά από την εσωτερική μέχρι την εξωτερική πολιτική. Ναι, αν δεν ήταν όμως η Ευρώπη, τα μισά μας σχολιά δεν θα υπήρχαν. Πώς το λες αυτό? Για τα κονδύλια εννοείς. Ναι. Α, τα ΕΣΠΑ. Τα ΕΣΠΑ. Τα ΕΣΠΑ. Καρδιοχτυπούν οι καθηγητές αν κάθε χρόνο θα υπάρξει το ΕΣΠΑ για την επόμενη χρονιά. Μα καρδιοχτυπούν για να πάρουμε αναπληρωτές. Μπράβο, καρδιο... Ωραία, ας τους πάρουμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εδώ είναι το που δουε. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Να σταματήσει αυτή η ομοιρία των συναδέλφων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Οι αναπληρωτές εφευρέθηκαν τα πρώτα μου χρόνια για τις έγκυες, για τους άρρωστους και τώρα γίνει θεσμός. Έτσι λειτουργούν τα σχολεία. Τα σχολεία φτάνουν οι καθηγητές μήνα Φλεβάρι και δεν είναι επανδρομένα. Κακός ο όρος, αλλά έτσι το λέμε. Uh-huh. Δεν είναι με ανθρώπους διδάσκοντες στο σχολείο. Δεν υπάρχουν. Αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό. Το ΕΣΠΑ να έρθει από την αρχή, να το κυνηγήσουμε. Εκτός και μιλάμε για Ταμείο Ανάπτυξης, Ανάκαμψης, συγγνώμη, το οποίο το παίρνουν οι ημέτεροι. Έχουμε αρχίσει και υποψιαζόμαστε διάφορα. Ένα ΕΣΠΑ θα πρέπει να έρχεται τον Αύγουστο. Την 1η του Σεπτέμβρη οι καθηγητές να είναι στα σχολεία. Τι πιο απλό. Τι πιο απλό. Και δεν έρχεται λόγω κακού προγραμματισμού, λόγω κακής ιεράρχησης. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω ψάξει γιατί δεν είναι στην ώρα του. Απλά ξέρω ότι δεν τους προσλαμβάνουν όλους μαζί και δεν προκυρήσονται και οι θέσεις και δεν βγαίνουν και οι προκηρύξεις. Θυμάμαι, ας πούμε, οι ορομίστοι του καλλιτεχνικού φτάναν μέχρι Φλεβάρι μήνα. Γιατί δεν έφτανε το πρόγραμμα, τα χρήματα για να τους προσλάβουν και αν δεν είχαν χρήματα δεν προκυρήσονταν οι θέσεις, οπότε τα παιδιά κάνανε ο ένας με τον άλλον μάθημα μεταξύ τους. Και φέτος άργησαν πάρα πολύ. Είναι θέματα τα οποία δεν τα ξέρω, θα ήθελα πολύ να τα μάθω μπαίνοντας
σε μια τέτοια θέση, να δω πώς λειτουργεί το ΕΣΠΑ, ας πούμε, των εκπαιδευτικών και πότε έρχονται τα χρήματα. Ξέρω ότι, ας πούμε, υπήρξε ΕΣΠΑ για τον εξοπλισμό καλλιτεχνικών και μουσικών σχολείων και έφτασαν τα μισά στην Ελλάδα. Γιατί? Μήπως γιατί φτάσαν γιατί, τα μισά? Δεν ξέρω. Μήπως δεν ήμασταν και έτοιμοι εμείς? Γιατί, αφού η μελέτη είχε γίνει από την υπήρχαν τα πάντα μελέτες. Η μελέτη ήταν έτοιμη και το ξέρω γιατί είχα συνδράμει σε αυτή τη μελέτη για το τι χρειαζόμαστε. Είχε το κάθε σχολείο στείλει τι χρειάζεται. Δεν ξέρω τι γίνονται αυτά τα χρήματα. Μήπως διοχετεύονται σε άλλο κορβανά ξαφνικά. Μήπως... Δεν ξέρω. Είναι πράγματα τα που δεν τα ξέρω και πρέπει να τα μάθω. Βέβαια. Ούτε θα πω στον κόσμο ότι τα ξέρω όλα. Αλλά βέβαια αυτά τα χρήματα που έρχονται υπάρχει λίγο ανταγωνισμός και σε χώριο επίπεδο, ξέρετε. Δηλαδή από... Υποθέτω ότι όπως είναι σε αυτά τα χρήματα που παίρνει η περιφέρεια και διαγωνίζεται για το ποιο σχολείο θα χτιστεί ακριβώς από την Ευρώπη, πρέπει να είναι κάτι όριμο για να προχωρήσει. Υποθέτω. Αλλά δεν είναι τόσα χρόνια όριμο η πρόσληψη των καθηγητών? Πότε θα οριμάσει, δηλαδή μετά από 100 χρόνια? Πάντως, αν είναι όπως μας το περιγράφετε, δεν φταίει η Ευρώπη σε αυτό. Είναι δικό μας θέμα. Στα περισσότερα φταίμε εμείς. Στα περισσότερα. Στα περισσότερα φταίμε εμείς και τη διαχείριση. Αλλά να πω το εξής όμως. Και από την Ευρώπη θα πρέπει να διεκδικούμε τα ίσα. Άκουγα προηγουμένως για το γράμμα στη Φόντερ Λάιν. Δεν θέλω να επαναλάβω την μαντινάδα που άκουσα. Να πείτε τι. Όχι, δεν έχει αξία. Την είπα προχθές στην τηλεόραση. Δεν πρέπει να πούμε πάλι το ίδιο. Αλλά έχω να πω ότι ούκαν λάβει παρά το μη έχοντος. Δηλαδή. Στέλνεις στη Βουλή του Λαϊκού Κόμματος την κυρία Φόντερ Λάιν μία επιστολή και ζητάς πράγματα όπως ζητάς από τον Άι Βασίλη το δωράκι σου τα Χριστούγεννα που ξέρεις ότι δεν στο φέρει ποτέ ο Άι Βασίλη, θα το πάρει η μαμά και ο μπαμπάς. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και έχει κλείσει και η Βουλή τη μέρα που στέλνεις την επιστολή. Τόσο ψέμα σε αυτή τη χώρα, δηλαδή πότε θα μάθουμε πια να λειτουργούμε απλά, κατανοητά και να τα καταλαβαίνει ο κόσμος αυτά που λέμε. Mm-hmm. Απέραντη μπουρδολογία τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή με κουράζει να απαντάω σε αυτά. Ωραία. Λοιπόν, μιας και φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησής μας και με δεδομένο ότι είμαστε τρεις μέρες πριν να κλείσουν ή να κλείσει η προεκλογική περίοδος, απευθυνόμενοι στον κρητικό λαό. Τι Εγώ θέλετε να του πείτε? Απευθύνθηκα σε όλο τον ελληνικό λαό, γιατί νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουν αφενός ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου ανθρώπους που θεωρούν ότι μάχονται για το κοινό καλό. Έχω βάλει τον εαυτό μου σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων και δεν πειράζει, ας μην με ψηφίσουν, ας ψηφίσουν άλλους άμα νομίζουν ότι είναι καλύτεροι μου, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ για 3-4 βασικά πράγματα. Πρώτον, γιατί είναι το κόμμα το οποίο μπορεί προς τα έξω να εκφράσει την κέντρο αριστερά, την ελληνική αριστερά, είμαστε στο left, να ενισχυθούν οι ομάδες εκείνες στην Ευρώπη οι οποίες θα είναι κόντρα στο φασισμό. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο χείλος πολέμου. Η Ουκρανία είναι δίπλα μας. Αγριεύουν τα πράγματα. Μαθαίνεται συνεχώς ότι κάποιοι στέλνουν και όπλα στην Ουκρανία και μπορεί και να μπλέξουμε άσχημα. Όταν βλέπουμε μια Γαλλία η οποία τις τελευταίες μέρες λέει ότι θα στείλει και στρατό. Εγώ φοβάμαι ότι έτσι αυξάνονται δυνάμεις όπως η Λεπέν, φασιστικές δυνάμεις, και νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί το αντιπολεμικό μέτωπο. Δεύτερον, όταν έχουμε πολέμους παραδίπλα, όπως είναι η Συρία με το Ισραήλ, πρέπει επίσης το αντιπολεμικό μέτωπο να ενισχυθεί και να υπάρξουν πρωτοβουλίες ειρήνευσης. Δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες η Ελλάδα και μάλιστα να γίνει αποθήκη ψυχών. Είναι άνθρωποι που παλεύουν για τη ζωή τους. Κανένας δεν εγκαταλείπει τη χώρα του, αν η χώρα του δεν τον κυνηγάει. Πάντως γι' αυτό να σας διακόψω τώρα λίγο για το Ισραήλ, για το Παλαιστινιακό. Εσείς τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ τα βρίσκεις αυτά και με το ΜέΡΑ25 και με την Αριστερά και με το ΠΑΣΟΚ σε ένα βαθμό. Γιατί δεν έχουμε δει έτσι μια συστράτευση για αυτό το θέμα, εννοώ, έτσι? Θα έπρεπε, μια κοινή πρωτοβουλία. Έχεις απόλυτο δίκιο, θα έπρεπε. Και είναι πολύ άσχημο να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι τις μέρες τις προεκλογικές ο καθένας έχει τη δικιά του σημαία και τον μπαϊράκι του. Εγώ δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρχουν πρωτοβουλίες για βασικά ζητήματα. Να πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Πέρα από τον πόλεμο και τις πρωτοβουλίες. Καλά, ο Κασελάκης πήγε. Ναι. Είχε τα κότσια να πάει στην εμπόλεμη ζώνη και να μιλήσει για αυτό το πράγμα, για αυτό το χαμό που γίνεται των παιδιών και του αμάχου πληθυσμού. Εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε πραγματικά συνένεση. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε για την ακρίβεια. Εμείς καταθέσαμε στη Βουλή προτάσεις συγκεκριμένες για την ακρίβεια. Απάντησε κανένας? Όχι, δεν απάντησε. Αφενός η Νέα Δημοκρατία μας λέει ότι έχουμε λεφτόδεντρα.
που δεν έχουμε λευτόδεντρα. Εμείς μιλάμε επί του πρακτέου και από που θα βρωθούν και είναι κοστολογημένα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οι προτάσεις μας. Και μάλιστα πολύ φτηνότερα από όσα μας αποδίδει η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ απάντησε. Όχι. Πρέπει λίγο να δει ο καθένας τα του οίκου του. Ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει αν λέμε αλήθεια, αν λέμε ψέματα, γιατί, πού κάνουμε λάθη, γιατί έχουμε κάνει και εμείς λάθη, συγκεκριμένα πράγματα, και να δει εν τέλει ποιος είναι εκείνος ο οποίος είναι που θα τον εκπροσωπήσει πιο τίμια μπροστά στις εκλογές. Εγώ αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που βάζω τώρα μπροστά στις εκλογές. Η τιμιότητα του κόμματος. Η αριστερά την έχει αυτή την τιμιότητα και θεωρώ ότι την εκπροσωπούμε επάξια. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλουδιώτη. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Καλό σας βράδυ. Καλή δύναμη. Τρεις και σήμερα, πόσο είπαμε πριν. Τρεις και σήμερα, κυρία. Και θα τα ξαναπούμε στους μπαξέδες ξανά. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.